Μόνο η Οδύσσια δακτυλογραφήθηκε από την Ελένη Σαμίου, τη δεύτερη σύζυγο του Καζαντζάκη, 7 φορές. Θα την παρακαλέσω να σας αντιγράψει το πρώτο κεφάλαιο να πάρετε μια ιδέα. Ούτε εμείς μπορούμε να πάμε σε αυτούς, ούτε εκείνοι να έρθουν σε εμάς. Αδειάζομαι και όλα να τελειώσω. Να αρχίσω ένα άλλο. Έχω τόση διάση για τους ιστορήματα, γιατί δεν είμαι ακόμα έτοιμος για το μεγάλο στεγνό μου έργο. Ο τρίτος Φάουστ. Πόσο θα ήθελα να σμίγαμε, να σας μιλήσω για αυτό και να πάρω βοήθεια. Έχω με όλες τις λεπτομέρειες το διάγραμμα, αλλά ακόμα δεν τολμώ να το σωστέψω. Πρέπει αυτό το έργο να συνορεύσει τα σύνορα της δύναμής μου. Μα ό,τι και αν κάνουμε, Μιχαήλ, δεν μπορούμε να τους ελευθερώσουμε από τη σκλαβιά των επιφανειακών λογοτεχνικών όρων. Όρων! Η πνευματική ελευθερία έρχεται από μέσα και όχι απ' έξω. Εσύ ξέρεις περισσότερα για την αλήθεια από οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο. Σας στέλνω τώρα τις πρώτες κριτικές που γράφτηκαν στη Σουηδία για το «Ο Χριστός τους ανασταρώναν». Καθώς ξέρετε, παρατρίχα να πάρει η Ελλάδα τον Νόμπελ. Ως την τελευταία στιγμή έγραφα στη Σουηδία πως είναι δίκιο να προσθεθεί και το όνομα του Σκελιανού. Αυτή η διδακτική ακολούθησα από την αρχή. Μην προσπαθείς να εξυπνήσεις αυτούς που ο Θεός χτύπησε τις καρδιές τους για κάποιο κρυφό σκοπό. Όταν η συμμορία με έβριζε στους δρόμους της Αθήνας και στα γραφεία των εφημερίδων, εγώ μιλούσα στο BBC για τη σύγχρονη λογοτεχνία μας και ανέφερα μονάχα το όνομα του Σκελιανού. Ένας Άγγλος, φίλος, επίσημος, μου έγραψε πως αδικό την υποψηφιότητά μου. Κι εγώ το αποκρίθηκα καλύτερα για την Ελλάδα 2 παρά ένας. Δεν μου έλεγα ολόκληρη τη σκέψη μου. Σας τα γράφω όλα αυτά γιατί δεν μπορώ να τα γράψω σε κανέναν άλλο. Πολύ μεγάλο είναι το γράμμα τούτο, αλλά είχα καιρό να σας μιλήσω και διψούσα. Είμαι καλά, δουλεύω πολύ, δεν έχω καμιά νοσταλγία. Ήθελα μόνο να σας έβλεπα το ίδιο και η Ελένη που πολύ σας χαιρετά, δικό σας. Παντανή Νίκο μου. Όχι, όχι. Παρασιέμπρε Νίκος Καζαντζάκης. Παρασιέμπρε Νίκος Καζαντζάκης. Κάνε ό,τι θέλεις για αυτούς και στείλε τους ό,τι θέλεις μα. Μην ξεχνάς ότι θα σκεπάσεις το πρόσωπο του αραβιτάκ μας με τα πέντρο αμφιβολίας και υποψίας. Αν έχουμε κάποια δύναμη. Άμστερνταμ, 18 Δεκεμβρίου 1952. Αγαπητέ αδερφέ, ακόμα. Μην ξεχνάτε από τι πίκρες με έχουν ποτίσει οι Ελληνάδες. Άρνο και κατωτερία, πρώτο. Αν έχουμε κάποια δύναμη, τότε η δύναμη αυτή έλκεται στην ολοκυτά μας.